84 περίπου, είναι 9 ψήφοι παραπάνω από το φράγμα το οποίο ουσιαστικά περιμέναμε. Είναι οριακή. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις. Αν μπορούμε να δούμε και τις κάρτες, να δούμε πραγματικά πόσο οριακή ήταν. Καταρχάς, να σας πω ότι 729 βουλευτές ψήφισαν επί συνόλου 751, δηλαδή είχαμε 22 αποχές. Να δούμε και την επόμενη κάρτα για να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα, για να δούμε πώς εκλέχθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λέιεν. Έχουμε 383 ψήφους υπέρ, 327 κατά, 22 αποχές και ένα άκυρο. Για να δούμε τώρα και χαρακτηριστικά πώς ψήφισαν οι πολιτικές ομάδες. Η ψήφος ήταν μυστική, αλλά σίγουρα κάποιες διαρροές υπήρξαν. Από τους 182 δεν ψήφισαν όλοι, δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς δεν ψήφισαν. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή. Από το Ευρωπαϊκό, ακριβώς. Από τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Δημοκρατικούς έχουμε 54 που δεν την ψήφισαν και μάλιστα ξέρουμε και χώρες. Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Βέλγιο και Ιταλία. Επίσης από τους φιλελεύθερους, το Renew Europe 108 δεν την ψήφισαν όλοι. Από τους πράσινους υπάρχει μια φημολογία ότι περίπου 40 ψήφους είχε κατά. Ενώ σίγουρα την ψήφισε ένα κόμμα από το συνασπισμό των ακροδεξιών κομμάτων και είναι η PIS, η Πολωνή, που έδωσαν 26 ψήφους. Οπότε στηρίχθηκε και από τις ακροδεξιές ομάδες, τουλάχιστον από μία, αυτό γνωρίζουμε. Υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις για το γεγονός ότι στηρίχθηκε και από τις ακροδεξιές ομάδες. Η ίδια είπε ότι η πλειοψηφία είναι πλειοψηφία και αυτό έχει σημασία. Είπε ότι θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει όλες τις ομάδες όσον αφορά τα αιτήματα για πράσινη ανάπτυξη και κατώτατο το μισθό, για όλα αυτά. Μόνο που υπολογίζει χωρίς τον ξενοδόχο, γιατί όλες αυτές οι υποσχέσεις που δίνει αντίκειται στους χριστιανοδημοκρατικούς κανόνες. Δηλαδή, ούτε ο κατώτατο μισθό θέλουν οι χριστιανοδημοκράτες, ούτε θέλουν να επεκταθούν στην πράσινη ανάπτυξη. Οπότε θα τα βρει λίγο σκούρα με το κόμμα της για να περάσει κάποια πράγματα που θέλει, εκτός και αν τελικά το έκανε αυτό για να φανεί καλή, γιατί όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά είναι ιδιαίτερα σκληρή. Βλέπουμε και εδώ και το αποτέλεσμα που βγήκε, αλλά και πώς ανακουφίστηκε και η ίδια. Δεν ξέρω αν προσέξετε την κίνησή της. Ήταν κίνηση ανακούφιση. Έκανα. Ναι. Δηλαδή, επιτέλους βγήκα, γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά τι ζυμώσεις γίνονταν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Πρέπει να σας πω.